Τα τελευταία 6 χρόνια στον τουρισμό χορτάσαμε κούραση και δουλειά για όλη μας τη ζωή. Αυτοί πάλι γεμίσανε τα σεντούκια τους για να ζήσουν 100 ζωές και πάλι να περισσέψουν. Εμείς είμαστε αυτοί που πληρώσαμε την προηγούμενη κρίση. Θυμόμαστε καλά το 2012, τότε που η Ομοσπονδία υπέγραψε μείωση στους μισθούς μας 15% δήθεν για την επιβίωση των ξενοδοχείων. Και από τότε μας πήρε κάτω βόλτα. Αλλάξανε τη ζωή μας. 14 διαφορετικές συμβάσεις εργασίας μέσα σε ένα ξενοδοχείο. Ανασφάλεια στη δουλειά, εντατικοποίηση, ένας να δουλεύει για τρεις, απολύσεις μόνιμου προσωπικού, εκμετάλλευση της μαθητείας, εργολαβικά συνεργεία. Εργολαβικά που δεν είχαμε ξανακούσει, στην αρχή στην καθαριότητα και στις καμαριέρες και τώρα σε όλα τα πόστα, από τις κρατήσεις μέχρι την κουζίνα. Ταυτόχρονα ανέβηκαν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67. Πετάχτηκαν έξω από τα βαρέα και ανθυγιεινά ειδικότητες όπως οι καμαριέρες, οι σερβιτόροι. Αλλά σίγουρα αυτός που νομοθέτησε και αυτοί που το στήριξαν δεν είχαν ούτε σύζυγο, ούτε κόρη, ούτε αδελφή καμαριέρα, σερβιτόρο. Είναι οι εργαζόμενοι με τα πρισμένα από την υπερκόπωση άκρα, τις άκαμπτες από τον πόνο αρθρώσεις, τους κυρσούς στα πόδια, τα μυοσκελετικά προβλήματα που δεν θεωρούνται και επαγγελματικές ασθένειες για το ΙΚΑ. Πληρώσαμε την προηγούμενη κρίση, πληρώσαμε το τουριστικό του θαύμα και τώρα θέλουν να ξαναπληρώσουμε. Τώρα, μπροστά στην επανεκκίνηση του τουρισμού, θέλουν εμείς να θυσιάσουμε τα δικαιώματά μας και την υγεία μας. Ζητάνε μαζικές μετατροπές στο συμβάσιό μας σε μερική απασχόληση, δηλαδή πάλι μειώσεις των μισθών μας και εκτείναξη της ευελιξίας. Όποτε αποφασίσουν να ανοίξουν τα ξενοδοχεία τους, να δουλεύουμε όπως θέλουν και όσο θέλουν. Αυτές τις μέρες όλα τα μέσα ενημέρωσης ασχολούνται με τις ζημιές που ακολουθούν τις μεγάλες επιχειρήσεις του τουρισμού, ξενοδοχεία, αερομεταφορές, αλλά κανένας από αυτούς δεν ασχολείται ουσιαστικά με τις ζημιές στο εισόδημα των εργαζομένων, στα εργασιακά δικαιώματα και κατ' επέκταση στην υγεία των εργαζομένων. Λες και θα υπήρχαν όλα αυτά αν δεν υπήρχαν οι εργαζόμενοι. Να μην ξεχνούν λοιπόν ότι στα θεμέλια στηρίζονται τα επιβλητικά κτίρια τους, που όσο πιο γυαλιστερά είναι, τόση περισσότερη εκμετάλλευση κρύβουν. Η κινητήρια δύναμη όμως για να λέγονται ξενοδοχεία, εστιατόρια, είμαστε εμείς οι εργαζόμενοι. Αλλιώς, κοιτάξτε, μόνο ωραία κτίρια είναι. Να μην τους περάσει ούτε στην εργοδοσία, ούτε στην κυβέρνηση. Συσπυρωνόμαστε στα σωματεία μας και όπου δεν υπάρχει στο συνδικάτο μας. Ό,τι έχουμε κερδίσει με αγώνες και οργάνωση τα καταφέραμε. Απαιτούμε όταν ανοίξουν τα ξενοδοχεία να επιστρέψουν στους χώρους δουλειάς όλοι οι απολυμμένοι της προηγούμενης σεζόν. Όλοι οι απολυμμένοι από τον Ιανουάριο μέχρι το κλείσιμο των ξενοδοχείων από την κυβέρνηση. Καμία μείωση μισθών, καμία αλλαγή προς το χειρότερο των συμβάσεων εργασίας. Μέχρι τότε να πληρώσει το κράτος τους μισθούς μας. Καλά εισπράττει από εμάς. 95% των εσόδων του κράτους είναι δικά μας λεφτά και 5% των επιχειρηματιών. Συνεχίζουμε μέχρι αυτή την κοινωνία να την κάνουμε ανθρώπινη, οι συνάδελφοι. Να έχουμε χρόνο να περπατάμε, να παίζουμε με τα παιδιά μας, να διασκεδάζουμε, να έχουμε γιατρούς και νοσοκομεία όταν αρρωσταίνουμε. Καλή συνέχεια στον αγώνα μας.